Καλησπέρα σα, κύριε Σεκίρ. Τρίτη σήμερα 30 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TVR εδώ πέρα του Ολυμπιακού Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Δείτε τι λέει για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ και όχι μόνο ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΚ Δημήτρη Καρασταύρου. Τα προβλήματα του Δήμου Αρωνία Σαπών αναδεικνύει ο επικεφαλή μείζωνο αντιπολίτευση Δήνο Χαριτόπουλο. Δείτε επίσης, ποδοσφαιρικός αγώνας για φιλανθρωπικό σκοπό διεξάγεται την 5η 1 Νοεμβρίου στο ΔΑΚ Κομωτινής. Να ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Η οικονομία είναι σε ανάκαμψη και οι δημοσιονομικές επιδόσεις είναι τέτοιες που όχι μόνο καθιστούν αχρίαστο το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, αλλά την ίδια στιγμή δίνουν τη δυνατότητα και για μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, της οποίας το επίκεντρο είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Και βεβαίως τώρα που γυρίζουμε σελίδα, είναι η ώρα να αφοσιωθούμε και στις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στις μεγάλες θεσμικές τομές που έχει ανάγκη η χώρα και τις οποίες έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της αξιοκρατίας και της ισονομίας, για τον αναγκαίο, τον απαραίτητο εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Μια προσπάθεια βέβαια που δεν την ξεκινάμε τώρα, μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε από τα πρώτα χρόνια, παρά βεβαίως τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ιδίως τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής περίοδου, τα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αναφέρομαι στο σύνολο των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει παρά τις δυσκολίες τα τρία χρόνια της διακυβέρνησής μας. Όπου για παράδειγμα, παρά τις δυσκολίες η χώρα έπαψε να κυβερνιέται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όπου ενισχύσαμε την κοινοβουλευτική διαδικασία παρά τους γνωστούς και μεγάλους περιορισμούς που δημιουργούσε η συνθήκη της αυστηρής επιτροπής. Σας θυμίζω, τα προηγούμενα χρόνια κάναμε να δούμε τον Πρωθυπουργό στο Κοινοβούλιο με το κιάλι τον βλέπαμε. Εμείς ήμασταν διαρκώς εκεί να παρεμβαίνουμε, να δικαιολογούμε, να πείθουμε, να έχουμε μια κανονική, εντός των πλαισίων που μπορούσε να είναι κανονική, κοινοβουλευτική διαδικασία. Ψηφίσαμε την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλάζοντας τους όρους αντιπροσώπευσης και κατοχυρώνοντας όχι μόνο την τυπική, αλλά και την ουσιαστική ισότητα της ψήφου. Καταθέσαμε και ψηφίσαμε σειρά νομοθετημάτων για την διεύρυνση των ελευθεριών και την κατοχύρωση νέων κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, κάνοντας βήματα προς την κατεύθυνση της πραγματικής ισότητας των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Στην τελική ευθεία έχει μπει η Άγκυρα για την πρώτη γεώτρηση του τουρκικού γεωτρύπανου Φατίκ στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με δήλωση του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Φατίκ Ντορμές, η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στον στόχο Αλάνια 1 στη Μεσόγειο, 62 μίλια νοτίως της Ατάλιας. Μάλιστα, ο ίδιος στέλνοντας έμεσα μήνυμα προς Αθήνα και Λευκοσία, θέλησε να συντηρήσει το σκηνικό έντασης που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα. Η Δημοκρατία αντιμετωπίζει το θέμα με απόλυτη ψυχραιμία, με τους συνεργάτες της και με συνεργασία με τις εταιρείες αλλά και με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται, και εμείς θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον ενεργειακό μας προγραμματισμό όπως ακριβώς τον έχουμε σχεδιάσει. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TVR εδώ πέρα του Ολυμπιακού Μακεδονίας και Θράκης είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ και δημοτικός σύμβουλος βέβαια στο Δήμο Κομωτινής, ο κ. Δημήτρης Καρασταύρου. Κύριε Καρασταύρου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και από εμένα και στους τηλεθέτες μας. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε λίγο από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας άκουσα με προσοχή σε ραδιόφωνο της πόλης, λέω να υποστηρίζει την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων δημοτικών παρατάξεων για να κερδίσει ο Δήμος Κομωτινής από την πρώτη Κυριακή στις δημοτικές εκλογές. Μία πρόταση που, αν θυμάμαι καλά, κατέθεσε η κυρία Λαφτσή. Τι μηνύματα εισπράττει από την κοινωνία, επιμένετε σε αυτή την άποψή σας? Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως υπάρχει ο εκλογικός νόμος, επιβάλλεται μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ δυνάμεων που μπορεί να συστρατευτούν προεκλογικά
στο άλλο τοπικό επίπεδο που τα προβλήματα είναι κοινά και όλοι μας απέναντι έχουμε κοινά προβλήματα και τίποτε άλλο, τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε και με μια συγκεκριμένη οδό, τα βλέπουμε το ίδιο μάτι και είμαστε σε μια παράλληλη πολιτική διαδρομή. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι καλύτερα να διαπραγματεύεται κανείς προεκλογικά παρά με το εκλογικά. Κύριε Καραστάβη, προτάθηκε το όνομα του κ. Παύλου Δαμιανίδη ως κοινού υποψηφίου για το Δήμο, εφόσον υπάρχει συνεργασία. Ήθελα να σας ρωτήσω, το συζητήσατε το ζήτημα στην παράταξή σας? Σκέφτεστε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία για να συζητηθεί το κοινό? Το θέμα έχει κλείσει και ήδη έχει απαντήσει ο κ. Δαμιανίδης. Απλά το όνομα το έχει προτείνει η κυρία Λαυτή. Εγώ προσωπικά, μιλάμε για μένα, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Με ενδιαφέρει αυτός που θα είναι να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Δήμου. Αυτή τη στιγμή και ο Νέο Πολιτών έχει επικεφαλής, ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε και αυτός θα ήταν ικανός να ηγηθεί ενός συνασπισμού, αλλά πιστεύω ότι οποιοδήποτε άλλος μπορεί να βρεθεί και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα ήταν και αυτός ευπρόσδεκτος, εφόσον όμως ευδοκιμούσε μια τέτοια σύμπραξη. Ακριβώς. Να πάμε λίγο και στα δικά σας, στα έργα της ΔΕΙΑΚ. Ποια είναι βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, δείτε, η ΔΕΙΑΚ από σήμερα και μέχρι το τέλος της θητείας θα δείτε ότι θα υπογράψει συμβάσεις που θα φτάσουν γύρω στα 40 εκατομμύρια. Ήδη έχουμε υπογράψει και είναι σε λειτουργία, σε κατασκευή το υδραγωγείο. Η τρίτη φάση της δραστηριότητας ξεκίνησε, έχει πέσει η πρώτη στρώση του Φινάντα, ναι. Πάει πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Είναι η τρίτη φάση δροχορία όπου εκεί είμαστε στις ενστάσεις, το έχουμε δημοκρατήσει. Είναι ο βιολογικός του φαναρίου όπου και αυτός τα δίκτυα έχουν δημοκρατηθεί, περιμένουμε την απόφαση να έχουμε τελικό ανάδοχο. Είναι η μονάδα του βιολογικού του φαναρίου όπου την δημοκρατούμε άμεσα. Αυτά τα δύο μας κάνουν γύρω στα 20 εκατομμύρια και δύο το υδραγωγείο 22 και έξι οφειλόδρομους Σύριας που τον περιμένουμε στις μέρες στην ένταξή του, όπου είναι για 9 οικισμούς και κλείνουμε πλέον οριστικά με τις 11 δικτύων. Αρκετά έργα, θα λύσουν και τα χέρια σε πρόβλημα. Και άλλα 6 εκατομμύρια, 5 με 6 εκατομμύρια αποχέτευση του θρυλερίου και αναβάθμιση της μονάδας μας. Ο αγωγός της σύνδεσης του φράγματος της Βρατινής, όπου είναι ανοιχτή η πρόσκληση και περιμένουμε και αυτό να το εντάξουμε. Έργα σημαντικά, τα οποία θα δώσουν μια άλλη πνοή στην επιχείρηση και θα διασφαλίσουν ποιότητα και ποσότητα νερού για τα επόμενα 50 και πλέον χρόνια. Μάλιστα, όσον αφορά την εμπλοκή της ΔΕΙΑΚ για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου, πού βρίσκεστε ακριβώς? Έχουν υπογράψει τις συμβάσεις ό,τι αφορά την ίδρυση και την αποχέτευση. Οι μελετητές ήδη έχουν ξεκινήσει. Έχει τελειώσει η αποτύπωση σε ό,τι αφορά την οδική σύνδεση του νοσοκομείου με το επαρχιακό δίκτυο και τώρα θα συνταχθεί και η μελέτη οδοπίας. Όπως έχουμε πει και αρχικά, μέχρι το τέλος του έτους πιστεύουμε ότι θα έχουμε οριστικές μελέτες και νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε σαν Δήμος Κομοτηνής αλλά και σαν τοπικοί μελετητές βάξια στην ορίμαση και στην ετοιμότητα που απαιτείται για τα έργα εκτός οικοπαίδου του νοσοκομείου, για τη σύνδεσή του με την ίδρυση, την αποχέτευση και το δικό δίκτυο. Όσον αφορά, κύριε Καρασταύρου, τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ με τους εργαζομένους, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, υπάρχουν νέες εξελίξεις? Υπάρχουν σημερινές εξελίξεις. Έχει συμπληρωθεί το ποσό των 920.000 ευρώ που ήταν το απόγραφο. Από εδώ και πέρα πλέον η ΔΕΙΑΚ αποδεσμεύεται σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις των λογαριασμών. Είναι σε αναμονή της απόφασης της έφεσης. Ό,τι βγάλει το δικαστήριο της έφεσης, αυτό θα γίνει σεβαστό και ανάλογα θα πράξουμε. Μάλιστα. Κύριε Καρασταύρου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι έχουμε καλύψει αυτά που έχουμε πει. Μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο. Θα είναι μια μακρά προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ θα είναι ήπια και σε πολιτισμένο επίπεδο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χιλιάδες οφειλάτες βλέπουν καθημερινά να μπαίνει χέρι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η υπερφορολόγηση οδήγησε εκατομμύρια φορολογούμενους στην αδυναμία εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εφορία. Στο διάστημα αυτό εκτοξεύτηκαν οι ηλεκτρονικές καταστοιχίες μισθών συντάξεων ενώ η εφορία προχώρησε σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών. Όμως το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν πέσει θύματα κατασχέσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα έχουν τη δυνατότητα σταδιακής ανάκτησης του ελέγχου τους εφόσον νωρίτερα ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Προσοχή, θα πρέπει να τηρούν το πρόγραμμα των δόσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για να καταλήξουν σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με στόχο να ανασάνουν οι καταθέτες των οποίων οι λογαριασμοί κλείδωσαν κατόπιν κατάσχεσης.
Το επεξεργασία σχέδιο προβλέπει σταδιακή αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού μετά από κατάσχεση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όσοι έχουν οφειλές στο ελληνικό δημόσιο είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Το μοναδικό όπλο που έχουν είναι να δηλώσουν ένα τραπεζικό λογαριασμό για να προστατεύσουν ποσά μέχρι 1.250 ευρώ μηνιαίως. Εφόσον το υπόλοιπο ξεπερνά το ποσό αυτό, τότε το υπερβάλλον κατάσχεται. Θα πρέπει οι φορολογούμενοι να αποφεύγουν να δηλώνουν όσο κατάσχεται το τραπεζικό λογαριασμό κοινούς λογαριασμούς, δηλαδή λογαριασμούς με συνδικιούχους. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται διότι στην περίπτωση που ένας από τους συνδικιούχους έχει οφειλές προς το δημόσιο, τότε μπορεί να γίνει μερική κατάσχεση του υπολείπου του λογαριασμού, ακόμη και αν αυτό ανήκει σε συνδικιούχο που δεν έχει οφειλή προς το δημόσιο. Το να κατάσχει το λογαριασμό μπορούν να το δημιουργήσουν στην ειδική εφαρμογή του TaxNet, στη διεύθυνση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και πρέπει να επιλεγεί ενότητα δήλωση ακατάσχει του λογαριασμού στην κατηγορία υπηρεσίες προς πολίτες. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωσης Αντιπολίτευσης του Δήμου Μαρονιάς Σαπών, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Πετοκότση και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του κολυμπητηρίου σε μαθητές του Δημοτικού που γράφτηκε στην εφημερίδα. Τι γίνεται ακριβώς για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε κύριε Πετοκότση, αυτό είναι μια παλιά υπόθεση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 3 χρόνια περίπου στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας. Σε όχι βέβαια σε όλα τα δημοτικά, αλλά σε πάρα πολλά δημοτικά σχολεία εφαρμόζεται και στο νομό Ροδόπης. Τα προηγούμενα χρόνια εξαιρέθηκε το διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Σαπών. Μόλις τον τελευταίο μήνα πέρυσι, μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες και δικές μας αλλά και των δασκάλων εκεί, μπόρεσε και για λίγους μήνες, για ένα μήνα μόνο 3-4 φορές τα παιδιά απόλαυσαν αυτό το ευεργέτημα. Εγώ θα το χαρακτηρίσω ευεργέτημα, γιατί σε μια περιοχή σαν τη δική μας δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μπορούν να γνωρίζουν το υγρό στοιχείο, ούτε έχουν την οικονομική άνεση να μετακινούνται στις γειτονικές πόλεις. Και εκείνο που θέλουμε να επισημάνουμε εμείς τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ότι επειδή στο Υπουργείο Παιδείας η αρμόδια επιτροπή έβγαλε την εγκύκλιο που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα και φέτος, θα πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να κινητοποιηθούν αναλόγως εν γέρος και δεόντως, ώστε να μην χαθεί αυτό το πρόγραμμα όχι μόνο για τα σχολεία, για το σχολείο των Σαπών, αλλά και για τις Ξυλαγανίες και για τα άλλα σχολεία του και του νομού μας και περισσότερο του Δήμου Μαρονιάς Σαπών που τα παιδιά το έχουν ανάγκη. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, είναι δωρεάν η μετακίνηση, γίνεται στα πλαίσια της του μαθήματος της γυμναστικής και βέβαια είναι μια εμπειρία αλλά και μια γνωριμία των παιδιών με το νερό, με το υγρό στοιχείο που δεν θα έχουν την ευκαιρία στη ζωή τους εάν δεν πληρώσουν σε μια τέτοια δύσκολη εποχή να το γευτούν διαφορετικά. Γι' αυτό και επισημαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν έγκαιρες κινήσεις. Κύριε Χαριτόπουλο, όσον αφορά τα προβλήματα της αγροτικής οδοποίησης, τι γίνεται και με τις καλλιέργειες? Δυστυχώς και στην αγροτική οδοποίηση έχουμε προβλήματα στην περιοχή μας. Συνεχώς και στην εφημερίδα μας φτάνουν πολλά παράπονα αγροτών οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους και κατά το διάστημα το προηγούμενο που ήταν η βαμβακοκαλλιέργεια και τώρα με τα οργώματα πρέπει, δεν έχουν γίνει τα ανάλογα έργα, δεν έχουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις και νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται μια σοβαρή παρέμβαση, γιατί ούτως ή άλλως ο αγρότης είναι ένας αδικημένος επαγγελματίας της εποχής μας. Είναι σε μια συγκυρία που το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Εάν δεν έχει και σωστούς δρόμους να πάει στο χωράφι του, τότε καταλαβαίνετε και οι κίνδυνοι για τα μηχανήματα είναι μεγάλα από ζημιές, αλλά και οι καθυστερήσεις και γενικώς δυσχεραίνεται το έργο και ίσως και έχει και επιπτώσεις, όχι ίσως σίγουρα έχει επιπτώσεις και στην παραγωγή και στο εισόδημά του. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται μια γενναία απόφαση να κινηθούν και μηχανήματα αλλά και να ανατεθούν αν χρειαστεί και σε ιδιώτες τέτοιου είδους παρεμβάσεις να βελτιωθεί η αγροτική οδοποίηση, γιατί σε ένα μήνα περίπου θα μπει ο χειμώνας και θα πάει ίσως για πολλούς να πάει χαμένη μια χρονιά ακόμη. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ξεκίνησε την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις στον ΟΕΒ για την νέα κοινοφελή εργασία και τις 2.300 προσλήψεις σε κέντρα υποδοχής και ασύλου που θα υλοποιηθούν από τους Δήμους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εγγεγραμμένους άνεργους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Ειδικότερα, η δράση που θα προκηρύξει ο ΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε σύνολο 2.082 ωφελουμένων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για συνολικό διάστημα 8 μηνών σε περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών συντονιστικών κέντρων διαχείρισης προσφυγικής κρίσης. Οι προσλήψεις θα γίνουν από τους Δήμους, ενώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εγγεγραμμένους άνεργους του ΑΕΔ. Τα κριτήρια μοριοδότησης αφορούν κοινωνικά κριτήρια, ετήσιο εισόδημα, χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου, ηλικία, αριθμός ανήλικων τέκνων, αναπηρία ωφελουμένου ή ωφελημένης και γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ανηλίκων δικαιούχοι του ΚΕΑ, ωφελούμενοι που είχαν επιλεγεί και δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενα κοινοφελή προγράμματα. Οι καθαρές απολαβές των ωφελουμένων ανέρχονται στα 425 ευρώ για τους ωφελούμενους μέχρι 25 ετών, ενώ για τους άνω των 25 ανέρχονται στα 495 ευρώ. Οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Τέλος, μετά το πέρος του οκταμήνου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ΟΕΔ, θα μπορούν να λάβουν επίδομα ανεργίας. Η μοναξιά μπορεί να αυξήσει κατά 40% το κίνδυνο άνοιας για έναν ηλικιωμένο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές του Κολεγίου Ιατρικής και του Πολιτιακού Πανεπιστημίου της Φλόριντα, με επικεφαλή στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Αντζελίνα Σούτιν, που έκανε τη σχετική δημοσίευση σε περιοδικό Γεροντολογία, ανέλησαν στοιχεία για περισσότερους από 12.000 ανθρώπους άνω των 50 ετών, εκ των οποίων οι 1.104 διαγνώστηκαν με άνοια σε βάθος δεκαετίας. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και ψυχολογικών τεστ σχετικά με το βαθμό μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσής τους. Επιβεβαιώθηκε, όπως και σε προηγούμενες μελέτες, ότι όσο πιο απομονωμένος νιώθει κανείς, τόσο περισσότερο κινδυνεύει με άνοια, και αυτό άσχετα με το φύλο του, τη φυλή του, το μορφωτικό επίπεδό του ή το γενετικό υπόβαθρό του. Οι ερευνητές επεσήμαιναν ότι η αντικειμενική κατάσταση ενός ανθρώπου μπορεί να διαφέρει πολύ από την υποκειμενική, όπως μεταδίδει χαρακτηριστικά το ΑΠΕ, καθώς κάποιος είναι δυνατόν να έχει αρκετές κοινωνικές επαφές με φίλους και συγγενείς, παρόλα αυτά να νιώθει μόνος, και αυτό αυξάνει το κίνδυνο για άνοια έως 40%. Οι ερευνητές όρισαν τη μοναξιά ως την υποκειμενική εμπειρία της κοινωνικής απομόνωσης, κάτι διαφορετικό από την πραγματική κοινωνική απομόνωση. Όπως είπε η Dr. Σούτιν, είναι το αίσθημα ότι δεν ανήκεις ή δεν ταιριάζεις με τους ανθρώπους γύρω σου, ακόμα και αν έχεις πολλές κοινωνικές επαφές. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνοι τους χωρίς πολλές επαφές με ανθρώπους, παρόλα αυτά, αν και αντικειμενικά είναι κοινωνικά απομονωμένοι, υποκειμενικά δεν νιώθουν μόνοι. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η μοναξιά μπορεί να επιτείνει τη χρόνια φλεγμονή στον οργανισμό και να έχει άλλες αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. Οι άνθρωποι που νιώθουν μόνοι είναι πιθανότερο να εμφανίζουν διάφορους παράγοντες κινδύνου για άνοια, όπως διαβήτη, υπέρταση και κατάθλιψη, καθώς επίσης να καπνίζουν και να μην είναι σωματικά δραστήριοι. Άλλος ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για φιλανθρωπικό σκοπό πραγματοποιείται στο ΔΑΚΟ Μωτινής στις 10 το πρωί της 5ης 1 Νοεμβρίου μεταξύ της ΠΑΕ Ποντίων με τη Ροδόπης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης. Ένας αγώνας για τον μικρό Χρήστο Γεώργιο. Σε φιλανθρωπικό αγώνα, στον οποίο πρόκειται να νικήσει η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη προς τον μικρό Χρήστο Γεώργιο, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και την οικογένειά του, θα συμμετάσχουν εθελοντικά η ΠΑΕ Ποντίων Μικτή Ροδόπης και η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτίνης έναντι Παλιάς Νομικής και Περιφέρειας στις 10 το πρωί. Προαιρετικό ελάχιστο αντίτιμο εισόδου είναι τα 2 ευρώ. Ας γεμίσουμε λοιπόν το γήπεδο όπως παλιά για να βοηθήσουμε να βρει τη ζωή του ένα παιδί. Να περάσουμε τώρα στις εθνικές μας ειδήσεις. Για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής ανδρών του μπάσκετ και στους στόχους του ΓΑΣ Κομωτινή μίλησαν στην αθλητική εκπομπή 90 ΣΥΝ ο προπονητής Νεοκλής Λεμονίδης και ένας από τους παίκτες, ο Κίμωνας Λεχούδης. Παρακολουθήστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Είναι δύσκολο να βρεις χορηγούς. Παρ' όλα αυτά, φέτος έχουμε μια πολύ μεγάλη χορηγία από τα αστικά Κομωτινής, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και πέρσι και πρόπερσι είχαμε από το Δημοκρίτιο. Ο βασικός χορηγός δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, διότι μας βοηθάει και στις μετακινήσεις και στα ρούχα και μας δίνει χρήματα. Αλλά και όλες οι άλλες επιχειρήσεις που με το, να μην πω εστέρημά τους, δεν ξέρω, με αυτό που προσφέρουν το έστω και λίγο βοηθάνε. Οι θεσμικοί φορείς σε βοηθάνε, από ό,τι είδαμε ο Δήμος Κομωτινής έδωσε μια μικρή βοήθεια όσον αφορά τις μετακινήσεις. Κοίταξε, πρόσφατα δεν έχουμε παράπονο, γιατί και οι εποχές είναι δύσκολες. Και όπως σας είπα, ό,τι δώσει ο καθένας είναι ευπρόσδεκτο. Νομίζω ότι η ομάδα είναι της πόλης, έχει ιστορία αυτή η ομάδα και δεν μπορώ να πω ότι δεν βοηθάει ο κόσμος. Βοηθάει. Και ο Δήμος βοηθάει και όλοι.
όσο μπορούν. Το βλέπουμε και στο ανώτερο επίπεδο. Όσο μπορούν και είμαστε ευχαριστημένοι με το ότι μπορεί και ο καθένας. Πολύ θετικό αυτό, έτσι, και πολύ θετικό να ακούμε ότι είστε και ευχαριστημένοι έστω και με αυτήν την υποτυπώδη βοήθεια, γιατί ακούμε από τον κόσμο πολύ μεγάλες δυσκολίες, από τον κόσμο του αθλητισμού τώρα. Συνήθως παράπονα, είναι πολύ αισιόδοξο. Όχι, είμαστε καλά όλα αυτά τα χρόνια τώρα, τα τελευταία, είμαστε καλά οικονομικά και με τις χορηγίες και με τις ακαδημίες, με τα έσοδα. Δεν είμαστε και πλούσιοι, αλλά ίσα-ίσα εντάξει, βγάζουμε τις χρονιές μας. Και μόνο να πάμε σε έναν κόσμο, βλέπουμε ότι συνεχίζει να στηρίζει το μπάσκετ εδώ της πόλης μας, γεμίζει το κλειστό γήπεδο της Κομωτινής. Πες μου λίγο εσύ πώς αισθάνεσαι από τη θέση του αθλητή που αγωνίζεται εκείνη την ώρα, είναι εκεί το κοινό, σε εμψυχώνει. Κοίτα, σίγουρα ότι το κοινό για μας είναι κίνητρο. Παρόλο που μας αρέσει το αθλητισμός, το να παίζει μια διακερκή θα είναι λίγο τρομακτικό, να το πούμε έτσι. Σίγουρα όταν έχεις ένα γεμάτι. Με το γήπεδο, σου δίνει την όθηση να κάνεις κάτι περισσότερο, να προσπαθήσεις λίγο περισσότερο για το κοινό, για τον Κομωτινό που έρχεται να δει. Και θέλεις να δώσεις ό,τι παραπάνω μπορείς εκείνη τη στιγμή, παρόλο που έχεις φτάσει στο 100%, θες λίγο ακόμα να δώσεις παραπάνω. Και μόνο και το βλέπουμε αυτό και από τους φοιτητές και από τους Κομωτινούς, ότι γεμίζουν το Χριστούγεννα στο Λέγκο. Είτε σε εσάς που είναι τρίτη εθνική ομάδα, έστω και σε ομάδες σε Κασαμάθη της Κομωτινής. Σίγουρα ότι ειδικά από τα ΤΕΦΑ που προέρχονται από ένα αθλητικό κομμάτι. Σίγουρα βοηθάει και ότι έχουμε και φοιτητές μέσα στην ομάδα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έτσι κι αλλιώς η πόλη μας το έχει μαζί με τον αθλητισμό και τον ΤΕΦΑ. Βοηθάει σε όλα τα κομμάτια του αθλητισμού. Το βλέπουμε σε πολλά γήπεδα ότι μαζεύονται φοιτητές και τραβάνει κι άλλους Κομωτινέους μαζί τους στα γήπεδα. Οι εποχές πλέον που ήταν κλειστό, άδειο το γήπεδο του μπάσκετ, νομίζω έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι ανέκαθεν πάντα ο κόσμος τη Κομωτινή Υπάρξει και με το σπαθί σας την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη, έτσι, και του κοινού, των οπαδών που έρχεται να σας παρακολουθήσει, αλλά και των επαγγελματιών που βοηθούν με τις χορηγίες τους. Έτσι ακριβώς. Νεοκλή, να σε ρωτήσω λίγο όσον αφορά το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας. Ετοιμάζεται κάτι, κάποιο μινι τουρνουά, ετοιμάζεται τίποτα, ενημερωτικές ενημερίδες σε κάποιο σχολείο, έχετε οργανώσει κάτι για το υπόλοιπο της χρονιάς? Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα δεν θέλω να πω κάτι, τώρα θέλω να μιλήσουμε με το Δήμο για να μπούμε μέσα στα ελευθέρια της Θράκης σε μια εκδήλωση κι εμείς. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, γι' αυτό απλώς είναι στα πλάνα μας να γίνει αυτό. Τώρα οι επισκέψεις στα σχολεία κτλ. Εντάξει, τα κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Απλώς δεν νομίζω ότι. Όχι, γιατί πρέπει να προβάλλονται και τόσο πολύ συνέχεια, δηλαδή με το παραμικρό ότι κάνουμε να το προβάλλουμε. Δεν θέλω να διαφημίζουμε και τόσο λίγο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κάνεις. Για να χαίρονται μόνο τα παιδιά και τα λοιπά, δεν χρειάζεται συνέχεια να υπάρχει προβολή. Όσον αφορά τις ακαδημίες που βρισκόμαστε, βλέπουμε και νέα παιδιά, υπάρχει το εφηβικό, υπάρχει το παιδικό. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, κάθε χρόνο και καλύτερα δηλαδή πάμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε υπομονή, στήσαμε καλά την ομάδα, έχουμε τις εγκαταστάσεις που είναι πάρα πολύ καλές, με τη βοήθεια του Δήμου που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Και οι προπονητές δουλεύουν καλά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά με τις ακαδημίες μας. Και κάποια νέα παιδιά που έχουν εκεί. Και εξάλλου, όπως σας είπα, ναι, και τα παιδιά αυτά του εφηβικού τώρα που πλαισιώσουν το αντρικό προέρχονται από τις ακαδημίες μας. Δηλαδή, φέτος έχουμε 5 καινούργια παιδιά από τους εφήβους που γίνονται άντρες. Ένας που γύρισε από τη Θεσσαλονίκη πάλι από τις ακαδημίες μας. Είμαστε πολύ καλά. Νομίζω ότι δουλεύουμε καλά. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπεδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα με την Αναστασία Κατσίνα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.